Λοιπόν, οπότε λοιπόν πάμε να δούμε τα games που έπαιξε και πάμε να δούμε τα κορυφαία του λάθη, τα οποία φαντάζομαι θα είναι και εν μέρει τα δικά σας. Για ζήτησα χθες από ένα φίλο μου να παίξει τα τελευταία του δύο games στο CSGO. Είναι ο καινούργιος παίχτης, δεν έχει παραπάνω από 100 ώρες προφανώς. Όπως βλέπετε τα έπαιξε χθες και τον έβγαλε Silver 3. Αυτό είναι ένα βίντεο για αυτούς που ξεκινάνε, είναι ένα βίντεο γενικά για τους Silvers και είναι ένα βίντεο για το πώς σιγά σιγά μπορούν να διορθώσουν πάρα πολλά λάθη τα οποία κάνουν για να φύγουν έξω από το Silver, να ανέβουν σιγά σιγά. Στις επόμενες σειρές θα γίνουν και για το Gold και πάλι λέγοντας και. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτο misplay από τον κύριο που έχουμε εδώ πέρα. Μπαίνουμε μέσα στα tunnel, κύριοι, ένας τσεκάρει το lower, ωραία. Συνεχίζουν να κυνηγάνε προς τα κάτω. Και το χειρότερο είναι ότι έχουμε 5 άτομα μέσα στα tunnel και τα 3 με 4 άτομα τώρα θα αρχίσουν να παίζουν ξύλο εναντίον της πλατφόρμας στο B. Γιατί είναι λάθος? Μάλλον γιατί έχουν USP αντίπαλοι, οπότε ή θα κάνεις rush και θα πεθάνουν 2-3 άτομα, 2-3, ένας-δύο άτομα θα πεθάνουν και θα μπουν οι υπόλοιποι να πάρουν το plant και μετά να κάνουν μάχη με τους υπόλοιπους. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται. Βγαίνουν να πικάρουν, φεύγει ο ένας, φεύγει και ο επόμενος, άλλο μεγά λάθος. Πεθαίνει ο πρώτος σου, δεν έχετε μπει μέσα και ακόμα συνεχίζεται και παίζετε ξύλο. Όχι, ή θα κάνουμε rush, να μπουν και τα 5 άτομα μαζί, ή ένας θα πικάρει, θα ψιλοπικάρει σε φάση shoulder pick να δει τι γίνεται, αν υπάρχει κάποιος αντίπαλος εκεί μέσα, οπότε να έχεις ένα info ότι ένας αντίπαλος είναι σε εκείνο το position. Αν πεθάνει, φύγαν οι υπόλοιποι. Εάν δεν πεθάνει, τότε ή αποφασίζουν να μπουν πάλι και τα 5 άτομα μαζί ή κάνουν rotate να πάνε προς lower πλευρά ή να φύγουν κατευθείαν από το T-spawn. Δεν χρειάζεται να χαραμίσετε ένα ολόκληρο round επειδή θέλετε να παίξετε ξύλο. Πεθαίνει και ο επόμενος, ένας έχει μείνει, εναντίον 4, προφανώς έχει πουσάρει και το short. Το πρώτο και πιο σημαντικό round ενός game, χαμένο. Λοιπόν, πέμπτο, καταρχάς εντάξει, έχουν γίνει και άλλα λάθη, 2, 3, 4, αλλά τα πιο σημαντικά θα πούμε. Αυτή η flash, λοιπόν, pause. Αυτή η flash εδώ πέρα, ναι, είναι ότι καλύτερο να την πετάξεις, αλλά ή θα την πετάξεις σε πρώτο χρόνο, όταν θα κάνει τεράς, ή αν την πετάξεις σε δεύτερο χρόνο θα την πετάξεις να πέσει λίγο πιο βαθιά, γιατί βλέπετε στη γωνία αριστερά που έχει σκάσει, αυτόν δεν τον έχει πάρει flash σίγουρα, δεν τον έχει πάρει flash σίγουρα, οπότε μόλις χαραμίσαμε 200 δολάρια. Πάμε συνέχεια. Άλλο λάθος. Βγαίνει και πικάρει, ενώ είμαστε πέμπτο round, υπάρχει σίγουρα AWP, άσχετα ότι το βλέπουμε τώρα 3, silver, ok, τι να κάνεις. Άσχετα ότι είναι 3 AWP, σίγουρα θα υπάρχει κάτι σε εκείνο το σημείο. Δεν θα βγεις να πικάρεις έτσι, πόσο μάλλον να σκύψεις και κάτω. Αυτό τώρα προφανώς είναι logo aim. Άλλο μεγάλο λάθος, όταν θα θέλεις να περάσεις μέσα στο B-side, πάντα μα πάντα θα πετάξεις smoke στις πόρτες. Δεν νοείται να περάσεις από εκεί χωρίς smoke, καθώς είτε με M4 είτε με AWP ο άλλος είναι πάρα πολύ εύκολο να σκαθαρίσει. Έστω στην περίπτωση ότι δεν έχουν smoke από ό,τι βλέπουμε, βασικά τίποτα δεν έχουν, ούτε ένα staff έχουν και είναι στο 1.30. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όμως. Πέτα μια φλάσα από πάνω και παίρνω. Την πέταξε ο αντίπαλος. Εδώ πέρα είναι πάλι η flash που λέμε ότι την πετάει sky και βγαίνει, ενώ πώς το λένε, έχουν περάσει αρκετά δευτερόλεπτα, οπότε ο αντίπαλος ή την έχει δεχθεί είτε έχει προλάβει να γυρίσει, οπότε θα ξαναβγεί, άρα το timing είναι κακό για τον δικό μας παίχτη. Εν τέλει δέχονται μία grenade, πηγαίνουν προς τα πίσω, ok, όλοι μαζί και εδώ πέρα είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας παίχτης. Δεν επιτρέπεται, δεν νοείται αυτό να περάσεις έτσι, να πας προς το short από το mid. Ή πετάς μια smoke,
σε εκείνο το σημείο να σκάσει πάνω στο Xbox, ή απλά περιμένεις να έρθει το lower να βγει, να τον κάνει να ρίξει μια βολή για να περάσεις και εσύ από την άλλη. Αυτό τώρα μπορεί να σου γλιτώσει τη ζωή. Στην προκειμένη περίπτωση ο αντίπαλος είναι κακός, οπότε θα χάσει το πιο εύκολο shot της ζωής του. Στο A-side κινούμαστε προς το short. Έχουμε αρκετές επιλογές. Η πιο συνηθισμένη είναι να ρίξουμε μία φλάσα από πάνω, να ανέβουμε πάνω στα κουτάκια και να κοιτάξουμε το τι γίνεται. Η άλλη επιλογή είναι να ρίξουμε μία smoke μέσα στο site, μία molotov μέσα στο site, μία grenade μέσα στο site και πάλι να κοιτάξουμε το τι γίνεται και μετά να περάσουμε προφανώς. Συν ότι έχουμε ένα άτομο στο long, έχουμε ένα άτομο δίπλα μας, το άτομο στο long δεν έχει πουσάρει, οπότε εμείς δεν μπορούμε να βγούμε από το short. Γιατί για να βγούμε πρέπει να έχει ήδη πουσάρει το long για να τραβήξει και αυτό το άτομο, να τραβήξουμε κι εμείς. Οπότε ουσιαστικά να τα χάσουν. Πάμε. Ο κολλητός μας εδώ πέρα βγαίνει, πικάρει τον γκους, δεν πεθαίνει. Και επειδή ο μάγκας ο πολλά βαρύς τιμωρείται, βγαίνει, τον πικάρει προς, τον πικάρει το A-side και χάνει. Είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα GMP και εναντίον ενός AK. Οπότε το GMP προφανώς μέσα σε τόση πολλή απόσταση δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Συνεχίζουν λοιπόν, το AWP μπροστά δεν υπάρχει λόγος. Ένα AK ακόμα μπροστά, το σκοτώνει. Και εδώ πέρα λοιπόν θα αποφασίσουν να περάσουν οι πάλι οι τρελοί μας παίχτες χωρίς να πετάξουν τίποτα. Και για να δούμε τι θα γίνει. Α, θα πεθάνουν όλοι. Είμαστε στο ίδιο round και προχωράμε λοιπόν. Εδώ πέρα όταν βγαίνεις έχεις πάρει ουσιαστικά όλο το long. Θα τσεκάρεις speed και δεξιά σου εφόσον έχεις δει όλα αυτά τα σημεία. Μένουν ακόμα δύο σημεία να κοιτάξεις. Μετά, πριν κοιτάξεις το pit βασικά, πριν κοιτάξεις το pit μέσα στο pit, για να βγεις και να πας προς το A, ανεξαρτήτως ότι βλέπετε στο map ότι οι αντίπαλοι είναι όπου να είναι, εσείς θα πρέπει να ρίξετε από εδώ μία flash για να μπορέσετε να βγείτε προς το χώρο που οδηγεί στο A και να πετάξετε μία smoke η οποία θα σμοκάρει το cross για το city. Δύο πράγματα είναι, δύο πολύ απλά πράγματα τα οποία τα κάνεις σαν τυφλοσούρτη. Μία flash εδώ πέρα για να βγεις σε αυτό το κομμάτι και μία smoke η οποία θα έχει πέσει στο σημείο που βλέπετε αριστερά για να περάσεις κύριος, εντάξει. Άσχετα βλέπουμε τους αντιπάλους να είναι όπου να είναι, ό,τι να είναι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αν στην προκειμένη περίπτωση τυχαίνει να είναι πολύ καλό γιατί κρύβεται από το βαρέλι, εάν όμως ο City ήταν και αυτός λίγο πιο έξυπνος θα έκανε πίσω βήματα και θα μπορούσε να τον πει από την μεριά του long. Οπότε το πλάνο το κάνεις safe πάντα πίσω από το κουτί που βλέπετε αριστερά, όχι μπροστά, από πίσω, από την πίσω πλευρά, και τελειώνει η ιστορία σου με όλα τα position. Δηλαδή είτε από short, είτε από A long, είτε από city, δεν φαίνεσαι πουθενά.